Σε πολύ καλές σχολές πέτυχαν την εισαγωγή τους το 90% των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής που έδωσαν πανελλήνιες. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και μαθητές που αρίστευσαν πανελλαδικά, όπως μας ανακοίνωσε ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, Ηλίας Ιωαννάκης. Είχαμε κάποιες επιτυχίες από το μουσικό στις πανελλήνιες. Πόσες ήταν και σε ποιες σχολές περάσαν? 90% πέτυχαν τα παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στους καθηγητές. Τώρα ονοματεπώνυμα όλων των παιδιών, 33 παιδιά είναι. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι τα τρία που αρίστευσαν πανελλαδικώς, ειδικά η πρώτη Νεφέλη Βόνη που αρίστευσε και πανελλαδικά και στο νομό Ροδόπης, με 18.500 πόσα μόρια. Η κοπέλα προτίμησε να πάει εδώ στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Ο ράπτης που πέρασε, ο Αναστάσης, πέρασε στρατιωτική γιατρική ΣΑΣ Θεσσαλονίκης. Και ο Γιάννος, ο Αντωνόπουλος, που πέρασε στη νομική σχολή τέταρτο στη σειρά. Έχω παιδιά που ο Ντίλνταρ πέρασε στη φαρμακευτική, τώρα αυτά που θυμάμαι έτσι, η Μπαχάρ στα Τεφά, γιατί έτρεχε από το χωριό της μέχρι εδώ κάθε πρωί, την είχα πει μια μέρα θα γίνει Ολυμπιονίκης. Ένα σωρό παιδιά. Ο Ιάκωβος πέρασε στο τμήμα στην Πολυτεχνική Σχολή στη Ξάνθη, από Σάπες ο Ιάκωβος. Για μας, ξέρετε, είναι. Υπάρχει μια παροιμή, η σεμνότητα ομορφαίνει τον άνθρωπο. Βλέπετε αυτά τα παιδάκια, ούτε έβγαλαν στα Facebook, στα media ότι περάσαν, ενώ για μένα έπρεπε, πανελλαδικά όταν είναι η κοπέλα αυτή, σε επίπεδο πρώτη και στην Ελλάδα, πρώτη και στον νομό. Εγώ εύχομαι σε αυτά τα παιδιά να έχουν επιτυχία και στις σπουδές και στη ζωή και θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να δώσω, ειδικά στις καθηγήτριες που ήταν δίπλα στα παιδιά. Ειδικά διακρίθηκε η κυρία Κατερίνα Γιατρού, η κυρία Αφροδίτη Καζάκη, η κυρία Γρηγοροπούλου και όλοι οι καθηγητές φυσικά, όμως ειδικά και στις πανελλαδικές που δεν ήταν στις επιτροπές εδώ, εξεταστές και επιτηρητές κτλ. Ήταν δίπλα στα παιδιά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των Σύλλογων Καθηγητών στα παιδιά και σε όλους τους καθηγητές. Όλο αυτό αποδεικνύει και το έργο που γίνεται στο μουσικό σχολείο, που κάποιες φορές θεωρούμε ότι είναι ένα καθαρά μουσικό σχολείο, όχι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ωραίες, μεγάλες επιτυχίες σε επίπεδο πανελλαδικών. Εγώ του είχα πει και σε παλιές μου συνεντεύξεις ότι αυτό δεν μπορούμε να το πούμε καθαρό μουσικό σχολείο, ένα σχολείο πολιτισμού. Είπαμε από εδώ, παραδείγματος χάρη, άμα πάρουμε με τα ποσοστά που πηγαίνουν τα παιδιά καθαρά επαγγελματικά να σπουδάσουν μουσική, είναι το 1-2%. Τα υπόλοιπα, όπως σας είχα πει, ένας είναι στο Πολυτεχνείο, ο άλλος είναι νομικός, ο άλλος είναι φιλόλογος, ο τρίτος είναι γιατρός. Έχουμε και πιλότους εδώ, έτσι, στην αεροπορία. Ο άλλος είναι στα τυφά, φαρμακευτική, γιατρική, γεωπονία, οριστιάδα. Έχουμε και παιδάκι που πήγε εκεί. Έχουμε και τροφίμων. Τώρα τα ονόματα, με συγχωρείτε, δεν τα ξέρω όλα. Έτσι. Για την άριστη συνεργασία που έχει το μουσικό σχολείο με τον Δήμο Κομωτινής, μίλησε ο κύριος Ιωαννάκης. Έχουμε άριστη συνεργασία με πρωτοβουλία και τη προϊσταμένη κυρία Κουσμίδου. Είχαμε συνάντηση διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια, με την Επιτροπή Παιδείας και με τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. Βλέπουμε ότι ο Δήμος, παρά τις δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί. Πόσο μπορεί να προσπαθήσει, άμα δεν χρηματοδοτείται και ο Δήμος εξτρά για αυτό το πράγμα. Όλες τις προσπάθειες που κάνει και ο Δήμος και εμείς κτλ. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε το κακό. Αυτό φέτος με το κορονοϊό. Το σχολείο καθόλου για να υποδεχτεί τους μαθητές? Ναι, έτοιμο είναι. Το σχολείο μας είναι έτοιμο, είναι καθαρό. Απολίμανση γίνεται συνέχεια. Οι καθηγητές είναι εδώ, μοιράζουν τώρα τα βιβλία, φτιάχνουν τα θρανία, τις αίθουσες, όλα τα πάντα και περιμένουν τα παιδιά να ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά.